Τι κάνεις, πώς είσαι? Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Και να ευχηθώ και καλές δύναμη. Βέβαια. Λοιπόν, κλείνουμε και το πρώτο μέρος μαζί. Το νόημα και τα μηνύματα της εορτής των Χριστουγέννων. Ποια είναι, για πες μας λίγο, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Να πω λίγο το πολύ θεολογικό, ότι έπρεπε να είναι ακριβώς ταιριαστή η ζωή του Χριστού με τη δική μας. Και τώρα περνάει τη φάση, μετά την εγκυμοσύνη, την κοίηση από την Παναγία, τη γέννηση, το βρέφος. Έπρεπε να περάσει πρώτα από τη βρεφική ηλικία. Αν υπήρχε κάποια φάση της ζωής μας που δεν την ακουμπούσε και δεν την είχε προσλάβει, δεν θα είχε γίνει πραγματικά η σωτηρία μας. Η βρεφική που ακουμπάει τώρα θα οδηγήσει μία μέρα στο θάνατο, στο σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτό είναι το πολύ βαθύ θεολογικό, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος και έπρεπε να είναι απολύτως ταιριαστή η ζωή του με τη δική μας. Βέβαια, μέσα στην ιστορία το νόημα είναι και η αγάπη, ο τρόπος που γεννιέται, η μεγάλη ταπείνωση. Δεν ήταν μια ωραία φάτνη, αλλά ένα μέρος με δυσοδεία θα λέγαμε, γιατί από την πρώτη ώρα που έρχεται είναι μια είσοδος στο πάθος για να πάει στην Ανάσταση. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνονται τώρα οι πιστοί, οι νέοι, οι φοιτητές σου, την εορτή των Χριστουγέννων? Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις που ζούμε, σίγουρα είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα για την ελπίδα, την αγάπη, αλλά και την υγεία, γιατί ο Χριστός προσφέρει και την υγεία. Γεννιέται σε συγκεκριμένο μέρος, που είναι η Βηθλεέμ, λόγω της απογραφής, ενώ θα έπρεπε στη Ναζαρέτ, και γίνεται το μήνυμα αισιοδοξίας για όλο τον κόσμο. Και εκείνη την εποχή βλέπουμε ότι όλες οι θρησκείες ψάχνουν το Θεό στον ουρανό. Η δική μας θρησκεία τον ψάχνει στη γη, σε συγκεκριμένο μέρος που είναι η Βηθλεέμ. Δηλαδή κάτω πρέπει να κατέβουμε, εκείνος κατεβαίνει κάτω. Αυτό ακουμπάει κάθε πτυχή της ζωής μας, από την υγεία, μια γένα, τη βρεφική ηλικία, ακριβώς, μέχρι βέβαια και την αισιοδοξία. Γιάννη, και επιδημιολογική κρίση, πανδημία, οπότε ίσως τα μηνύματα να είναι και πιο επίκαιρα από ποτέ. Και η δύναμη που μπορεί κάποιος να πάρει μέσα από το νόημα των Χριστουγέννων, νομίζω είναι μεγάλη και σημαντική. Κυρίως αυτό νομίζω. Η υγεία, η αγάπη και η αισιοδοξία για το μέλλον θα ξεπεραστούν όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Καλές σύντομα. Γιορτές. Χαρά μας. Καλές γιορτές και ευχαριστώ πολύ, και πάντα υγεία και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη.